Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με στόχο την μείωση της ανεργίας κατά 10% στο 2021, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει έως και 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα, παιδιά. Πραγματικά βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να μεταφέρει την πολιτική ατζέντα στο φλέγον θέμα της ανεργίας. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, καθώς η ανεργία παρά την μείωση που κατέγραψε τους προηγούμενους μήνες παραμένει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και πολιτικά αλλά και ουσιαστικά είναι να δείξει ότι ενδιαφέρεται πλέον για την καθημερινότητα των πολιτών. Και ότι δίνει έμφαση στο να βρουν οι άνθρωποι δουλειές, γιατί αυτό είναι κομβικό για να μπορέσει να προχωρήσει η οικονομία. Από εκεί πέρα όμως αυτό το νόμισμα έχει δύο όψεις, γιατί από τη μία έχουμε τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι και με βάση τα στοιχεία του συστήματος Αργάνη ότι και τους τελευταίους προηγούμενους μήνες είχαμε δει σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας, καταγράφηκαν κάποιες πάνω από 200.000 καινούργιες θέσεις εργασίας στο σύστημα. Από την άλλη όμως αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτές αφορούν στην πλειονότητά τους θέσεις είτε μειωμένης απασχόλησης είτε μερικής απασχόλησης, είτε σε κάθε περίπτωση θέσουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή προκύπτει ότι ναι, μεν έχουμε σε απόλυτους αριθμούς περισσότερους εργαζόμενους, έχουμε όμως εργαζόμενους των 100, 200, 300 ή 400 ευρώ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και ευρύτερα για την οικονομία. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει το σχέδιο για μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες. Και αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση να το συνδυάσει και με αύξηση των μέσων μισθών στις θέσεις αυτές που θα δημιουργηθούν. Από εκεί πέρα όμως αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς και παραδοσιακά κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε αύξηση της απασχόλησης λόγω και των εποχιακών ακριβώς λόγω του τουρισμού. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αυτούς τους μήνες, βγήκαν τα στοιχεία του Απριλίου, θα περιμένουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Σίγουρα αύξηση της απασχόλησης. Το θέμα είναι να δούμε αν και κατά πόσο αυτή είναι διατηρήσιμη και κυρίως για τι μισθούς μιλάμε. Διότι μπορεί να έχεις καινούριες θέσεις εργασίας, αλλά αν οι δύο ή τρεις εργαζόμενοι παίρνουν όσα έπαιρνε ένας εργαζόμενος στο παρελθόν, προφανώς εκεί υπάρχει θέμα με την αγορά και υπάρχει και θέμα και με τα ασφαλιστικά ταμεία, προφανώς, αλλά υπάρχει και θέμα και με τα φορολογικά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πολιτικά η κυβέρνηση θα δώσει έμφαση στο θέμα της ανεργίας. Θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο μπορεί, έχει πολιτικό στίβο να κινηθεί. Θα αξιοποιήσει και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και γενικότερα κάποια κονδύλια προκειμένου να δώσει έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μένει να δούμε αν αυτό πολιτικά θα δουλέψει, αλλά και αν ουσιαστικά θα δουλέψει, θα δημιουργήσει και σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις. Και αυτό θα το μπορούμε να το δούμε σίγουρα μέσα στους επόμενους μήνες.